δεν κάνει. Τι το κακό έκανα. Και δεν, ο στόχος μας είναι ο Λαβράκης. 2-2 και ο στόχος μας είναι ο Λαβράκης. Μου είπε, το άκουσες Γιώργο, ότι πρόκειται να με επιτεθούν, να κάνουν επίθεση εναντίον μου. Εγώ όμως θα κάνω το καθήκον μου. Στην κατοχή και με τους εκλέους ήμουν ο καλύτερος σατανδόρος. Όλο το βράδυ πιέζαμε τον Γρηγόρη στην καροτίδα, γιατί μόλις τον αφήναμε σταματούσε η αναπνοή του. Υπό της αστυνομικής διευθύνσεως Θεσσαλονίκης εξεδόθη η κάτωθη ανακοίνωσης επί των γεγονότων. 500 περίπου οπαδοί της Επιτροπής Διεθνούς Υφέσεως και Ειρήνης συνεκεντρώθησαν εισέθουσαν επί της διασταυρώσεως των οδών Βενιζέλου και Ερμού. Πολλοί εκατοντάδες αγανακτήσαντες εκ των εκτισεθούσεις μεταδιδομένων συνθημάτων συνεκρότησαν αντισυγκέντρωσιν. Επικολούθησαν μικροσυμπλοκέ, καθάς εμολοπίστησαν την ΕΣ εκατέρωθεν, ενείς και ο βουλευτής της ΕΔΑ Τσαρουχάς Γεώργιος. Τελικώς, η τάξη απεκατεστάθη από ισχυράς αστυνομικάς δυνάμεις που κατέφθασαν επί τόπου. Ενώ ούτως απεχώρουν οι συγκεντρωθέντες, αυτοκίνητο τρίκυκλων, ευνηδίως εμφανιστέν, εκ της παρόδου Σπανδονίου και οδηγούμενων υπό του Κοντζαμάνη Σπυρίδωνος, παρέσυρε τον κατεκίνην την στιγμή πρώτου στομίου της παρόδου ευρεθέντα βουλευτήν Πειραιός Λαμπράκιν και τραυμάτισεν τούτον σοβαρός. Αστυνομικά όργανα, τη συνδρομή και πολιτών κατεδίωξαν τον τραπέντα εισφυγήν οδηγών και τον συνέλαβαν. Θα έμενε η εκδοχή τροχαίο ατύχημα, διότι ήδη είχε αρχίσει η κατασκευή, εάν δεν υπήρχαν τρεις δημοσιογράφοι. Εγώ δεν έφυγα εκεί την πέρα, ήταν Τετάρτη, μένα μέσα το Σάββατο, χάρη στην παρέμβαση του Σπύρου του Λιναρδάτου. Και πελέγινε. Τώρα, ήταν λίγο βέβαια το γιατί επελέγει. Διότι το 1963 ήμουν σχετικά νέος. Ήμουν 4 χρόνια. Ναι, ήταν πολύ νέος. Όχι μόνο ηλικιακά, αλλά και επαγγελματικά. Επαγγελματικά. Είχα όμως σαν βασική αιτία της επιλογής μου είναι ότι στη Θεσσαλονίκη είχα κάποιες διασυνδέσεις. Πέμπτη το πρωί με κάλεσε ο Γιώργης ο Ανδρουλιδάκης στο γραφείο της Ελευθερίας. Σαλονικιός είσαι, σήκω και ανέβα πάνω. Ένας προσωπικός μου φίλος, γιατί ο Γρηγόρης ο Λαμπράκης ήταν προσωπικός μου φίλος, χαροπάλευε. Τον έβλεπα στη Βουλή. Ιδιαίτερες σχέσεις δεν είχα. Και από εκεί ήταν που τους βουλευτές της ΕΔΑ, ακόμα και εμείς του κέντρου, δεν μπορούσαμε να αναπτύξουμε με τους βουλευτές αυτούς ιδιαίτερες σχέσεις. Τον Λαμπράκη τον γνώριζα πριν τον γνωρίσω. Όπως τον γνωρίζαμε όλοι μας, από τα στάδια. Ήταν ο πρωταθλητής του άλματος σεισμίκος και του τριπλούν. Αλλά από τότε έδειχνε μερικά χαρακτηριστικά που τον συντρόφεψαν ως το τέλος. Δηλαδή ήταν από τους μαχητές αθλητές. Δεν το βάζε κάτω. Εξάλλου και η ιδιότητα του πρωταθλητή, νομίζω δηλαδή ότι τον είχε πρικίσει με αυτό το προθέλημα να είναι θαραλέος. Διότι ο Γρηγόρης ήταν πρωταθλητής και μέχρι την τελευταία του στιγμή νομίζω δηλαδή ότι παρέμεινε πρωταθλητής. Θυμάμαι, ήταν ψηλός, ωραίος άντρας και λέγανε ότι ήταν πολύ καλός γιατρός. Ήταν ο πρώτος ο οποίος έκανε έρευνα στην ενδοκρινολογία, έγραψε σύγγραμμα και δίδαξε ενδοκρινολογία στους φοιτητές εδώ στην Ελλάδα. Ασκούσε έντονα το ιατρικό επάγγελμα, αλλά βασικά χωρίς αμοιβή. Μάλιστα και στην ιδιαίτερα μας πατρίδα κάτω στην Τρίπολη, ο Γρηγόρης ήθελε και για ένα χρονικό διάστημα προσέφερε δωρεάν τις υπηρεσίες του στις εκεί ιδιαίτερα, δηλαδή στις γυναίκες, διότι ήταν ενδοκρινολόγος γυναικολόγος. Γι' αυτό δηλαδή και όταν πέθανε ο Γρηγόρης, ίσως ήταν ο μοναδικός γιατρός και μάλιστα αυτής της ολικής γιατρός, ο οποίος είχε ένα χρέος κάπου 100 χρυσές λίρες. Απόσπασμα από γράμμα του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη σε συγγενείς του στην Αμερική. Γιώργο μου, σήμερα βγήκα από την κλινική.
Είχα πάθει διάσηση στις 21 Δωδεκάτου του 61 μέχρι και τις 27 Δωδεκάτου του 61. Από ξύλο. Από την αστυνομία τους. Εδώ η αστυνομία μας είναι πολύ δημοκρατική και για προπόνηση δέρνει και τους βουλευτάς. Η μήνυσή μου στρέφεται εναντίον 8 αστυφυλάκων και ενός διευθυντού της αστυνομίας που με έδιραν. Βάστηξα καλά όμως. Το 1961 πλέον ζήτησε επίμονα και συμπεριλήφθη στον συνδυασμό του ανεκλογικού της Εδάτου Πειραιά. Και βγήκε. Ύστερα γνωριστήκαμε πια πρόσωπο με πρόσωπο. Ήταν βουλευτής της ΕΔΑ. Εγώ ήμουν και βουλευτής και γραμματέας της τότε οργανούμενης κίνησης για την παγκόσμια ύφεση και την ειρήνη. Και με αυτή την ιδιότητα, όταν γνωρίστηκα περισσότερο με τον Γρηγόρη, του πρότεινα να ενταχθεί στο κίνημα ειρήνης. Ήταν αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ειρήνης και έπαιρνε μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις για την ειρήνη, όπου και αν αυτές γινόντουσαν. Όλτερ Μάστον είναι μια περιοχή έξω από το Λονδίνο. Εκεί ήταν μια πανευρωπαϊκή συνάντηση των κινημάτων ειρήνης. Στο 1962 από την Ελλάδα πήγε μια μεγάλη αντιπροσωπεία. Ήταν ο Γρηγόρης, ήταν ο Μανώλης ο Γλέζος, ήταν ο Σπύρος ο Λιναρδάτος, ο Γρηγόρης, σημεοφόρος της μικρής ομάδας, κρατώντας τα σύμβολα του CND, δηλαδή της αντιπυρηνικής εκστρατείας, ήταν από τους πιο ενθουσιώδεις. Προσωπικά τον γνώρισα στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ειρήνης στη Μόσχα. Ο Λαμπράκης δεν ήταν κομμουνιστής βέβαια, ήταν ένας ελευθέρων, φιλελεύθερος, ελευθέρων αρχών, δημοκράτης, έξω από το ξενοδοχείο μας, το ξενοδοχείο Βουκουρέστη, έξω από το Κρεμλίνο. Ήταν η αφετηρία των υπεραστικών λεωφορείων της Μόσχας, τα οποία ήταν τότε σε άθλια κατάσταση αυτά τα αυτοκίνητα. Και κάποια στιγμή μου λέει ο Λαμπράκης, αν αυτά τα αυτοκίνητα ήταν στην Αθήνα, θα έκανα 10 υπερωτήσεις τη βδομάδα. Πέρασε λίγη ώρα και μου λέει, κοίταξε Γιώργο, αυτό μην το πεις πουθενά. Μην το πεις πουθενά. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν μαρξιστής. Την εποχή εκείνη, το ειρηνιστικό κίνημα και τους εκφραστές του, τους ταύτιζαν με τον κομμουνισμό. Αλλά ήταν άγρια χρόνια. Ήταν η εποχή που η λέξη ειρήνη προκαλούσε αλλεργία και εξαιρετικά βίαιες αντιδράσεις. Αρκεί να υπενθυμίσω την περίπτωση του νέου Νικηφορίδη. Ο Νικηφορίδης είχε καταδικαστεί από το έκτακτο στρατοδικείο της Θεσσαλονίκης σε θάνατο και εκτελέστηκε με την κατηγορία ότι συγκέντρωνε υπογραφές κάτω από την έκκληση της Στοκχόλμης για ειρήνη και αφοπλισμό. Ο Γρηγόρης πήρε τη σημαία από τα χέρια του Νίκου του Νικηφορίδη και γεμάτος έμπνευση και πάθος για μια ωραία υπόθεση στην οποία άξιζε να αφιερώσει και δραστηριότητες και τη ζωή του τελικά, χύθηκε σε αυτόν τον αγώνα. Τον Απρίλιο του 1963 ο ενθουσιώδης Λαμπράκης δεν διστάζει να τα βάλει με τον πανίσχυρο θρόνο. Στη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Λονδίνο, η Βασίλισσα Φρυδερίκη πολιορκείται από την Πέτη Αμπατιέλου και άλλες γυναίκες που ζητούν την απελευθέρωση των πολιτικών κρατούμενων στην Ελλάδα. Ο βουλευτής της ΕΔΑ πηγαίνει και αυτός στο Λονδίνο και ζητάει να συναντήσει τη Φρυδερίκη. Απλώς και μόνο δηλαδή ο Γρηγόρης προσπάθησε να επιδώσει στη Βασίλισσα ένα υπόμνημα. Και επειδή είχε μαζευτεί και πολλοί κόσμος στην κυρία είσοδο του ξενοδοχείου, η Βασίλισσα ενώ δεν τον εδέχθη, έφυγε από την πίσω πόρτα του ξενοδοχείου για να αποφύγει τη συνάντησή της με τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Καταδιωκόμενη από την Πέτη και κάποιες άλλες γυναίκες, γενναίες που είχαν συγκεντρωθεί γύρω της, αλλά και με τον, από τον Γρηγόρη τον Λαμπράκη, ο οποίος της φώναζε, κυρά μου, είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ζητάω να σε συναντήσω. Λέγεται μάλιστα ότι κάθε τόσο έλεγε στους νους της φίλους ότι ποιος τέλος πάντων θα την απαλλάξει από αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι όμως ο Γρηγόρης βρέθηκε πρώτος στο Μαυροπίνακα. Η μεγάλη του στιγμή ήρθε στην πρώτη μαραθώνια πορεία. Η αστυνομία είχε πάρει όλα τα μέτρα ώστε να μπλοκάρει όλους τους δρόμους, ώστε κανένας να μην μπορεί κινούμενος από την Αθήνα προς το μαραθώνα να φτάσει τελικά στον
Τύμβο. Εκεί μόνο ο Γρηγόρης και μια μικρή άλλη ομάδα από μαχητές της Ειρήνης. Θυμούμε τη Γιούλια τη Λιναρδάτου, ένα άλλο έξοχο παράδειγμα. Σε μια γκρούπα λοιπόν από, το, από την Επιτροπή Ειρήνης ορίστηκε να είναι ο Γρηγόρης ο Λαμπράκης, εγώ, η γυναίκα του και ο Τεύκρος ο Ανθίας, ο οποίος είχε έρθει και αυτός προσκεκλημένος ο ποιητής, ο Κύπριος. Εμείς λοιπόν πήραμε την απόφαση, παρά την απαγόρευση, να την πραγματοποιήσουμε. Βάση θυσία να φτάσουμε στη, να κάνουμε την πορεία, έστω και τρεις άνθρωποι. Υπήρχαν πολλές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι εμποδίζανε να προχωρήσει ο κόσμος. Εμείς φτάσαμε μέχρι την Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή μεσολάβησε πάλι η αστυνομία, επειδή ο Γρηγόρης ήταν βουλευτής. Δεν μπορούσαν να του πούνε όχι. Προχωρήσαμε στη στροφή της Ραφίνας πια. Σε καμία περίπτωση δεν άφηνε η αστυνομία εμένα και τον Τεύκρο Ανθία να προχωρήσουμε. Η έναρξη της πορείας έγινε ως εξής. Είχε ανέβει ο Λαμπράκης στην κορφή του Τύμβου του Μαραθώνα. Άνοιξε διάπλατα το πανό αυτό που είχε πάνω ο Γκρις. Κατέβηκε κάτω στην Αθήνα και άρχισε εκεί την πορεία. Μετά από αρκετή ώρα τον είδα που είχαμε βέβαια και το νου μας, τον είδα που κατέβηκε με ανοιχτό το πλακάτ μαζί με δύο-τρεις άλλους ανθρώπους. Όπως κατέβαινε, έβλεπε έναν άνθρωπο να καλπάζει χαρούμενος και ικανοποιημένος που μπόρεσε και έφτασε μέχρι τον Τύμβο. Καθώς προχωρούσε ο Λαμπράκης με μια μικρή ομάδα ολογιά του, ξανά συσπηρωνόταν ο κόσμος και τον ακολουθούσε. Εκεί είχαν έρθει και οι παρακρατικοί, διότι υπήρχαν παρακρατικοί. Τον πλαισιώσανε, προσπαθούσαν να τον τραβήξουν τον Λαμπράκη προς τα χωράφια. Ο Λαμπράκης προχωρούσε. Προσπαθούσαν να τον προπυλακίσουν, αλλά καθώς ήταν ψηλότερος και δυνατότερος, τον φοβόντουσαν κατά κάποιο τρόπο. Του φωνάζω, πρόσεξε Γρηγόρη, πάνε να σε ρίξουν μέσα στα χωράφια, να σε φάνε. Μετά κατάλαβα άνθρωπος ότι τον πάνε εκεί πέρα, αλλά όπως ήταν ενθουσιασμένος, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτοί ήταν οι παρακρατικοί που πηγαίναν να κάνουν αυτό το πράγμα. Θυμάμαι σε μια στιγμή που πήγαν να τον συλλάβουν, λέει, είμαι βουλευτής των Ελλήνων και δεν μπορείτε να με πιάσετε, ας πούμε. Και πραγματικά τον άφησαν. Από εκεί και πέρα αρχίζουμε και προχωρούμε. Είχαμε γίνει, είδατε και τη φωτογραφία εδώ πέρα. Μερικοί άνθρωποι, ψηλόβρεχοι κιόλας. Ενθουσιασμένοι και εμείς που κατέβηκε ο Γρηγόρης και περπατήσαμε, είμαστε οι μόνοι. Και κατηφορίζανε έτσι γελώντας, τραγουδώντας, χαρούμενοι. Σε κάποιο σημείο φαίνεται ότι ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης πήρε εντολή από το Υπουργείο να τον συλλάβουν και επειδή σας είπα ότι ένας και δύο άνθρωποι δεν τον κάνανε καλά, πέσανε καμιά δεκαετία άνθρωποι απάνω του. Στη φύλακη δηλαδή, και τον συνέλαβαν και τον έβαλαν στο πίσω μέρος του, ένα φορτηγάκι. Η λεγόμενη πορεία ειρήνης δεν επραγματοποιήθη σήμερον. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν επιτυχώς τα προσβάσεις προς τον Μαραθώναν. Το σύνολο των συλληφθέντων, οι οποίοι επεχείρησαν να παραβούν την αστυνομική απαγόρευση, ανήλθεν εις 928. Οι πλήστοι βαρυνόμενοι κατά την αστυνομία με κομμουνιστική δράση. Μόνον 4 οπαδοί της ΕΔΑ, εξών εις βουλευτής, έφτασαν μέχρι του Μαραθώνος. Προσωπικά πιστεύω δηλαδή ότι ο Γρηγόρης ήταν πια το άστρο. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε γίνει ένα ίνταλμα στην νεολαία και γενικότερα στον κόσμο. Ένα Χωριατόπουλο που έγινε γιατρός από τον Μιούρητο. Ήταν και όμορφος και αυτό παίζει ρόλο. Όταν ο Γρηγόρης μπήκε στο γήπεδο και αναγγέλθηκε από τα μεγάφωνα, κυριολεκτικά σύστηκε το γήπεδο. Μετά, όταν τέλειωσε η εκδήλωση εκείνη και είπαμε να κατέβουμε από εκεί, να πάμε στην κλινική του Πυρός και Πατησίων, λοιπόν, εκεί βρήκαμε και 60-70 περίπου επιστολές. Και τον βοήθησα και εγώ για να τις ανοίξουμε. Στις 50 τουλάχιστον από τις επιστολές αυτές, του έλεγαν οι γιατροί, φυλάξτε, θα σε σκοτώσουνε. Και ο Γρηγόρης λέει, γιατί θα με σκοτώσουνε, τι το κακό έκανα. Στις 24 Απριλίου του 1963, τρεις δηλαδή μέρες μετά τα επεισόδια στο Μαραθώνα, ο Γρηγόρης Λαμπράκης έκανε την τελευταία αγόρευσή του στη Βουλή. Στην αγόρευση αυτή τόνιζε ότι παρά τα όσα συνέβησαν, θα συνέχιζε τις πορείες ειρήνης. Δήλωνε δηλαδή ότι ο ίδιος θα συνέχιζε να διαδηλώνει παρά τις απαγορεύσεις της αστυνομίας. Η μικρή αυτή λεπτομέρεια έχει μεγάλη σημασία για όσα θα επακολουθήσουν στη συνέχεια. Να μην ξεχνάμε σε όλη την αφήγηση ένα πράγμα. Η Θεσσαλονίκη, Βόρειο Ελλάδα. Ναι, έχει μια special κατάσταση.
Μια παράδοση σε πολιτικές δολοφονίες. Όχι μόνο. Και ο Παπαδόπουλος από εδώ ξεκίνησε. Νέα τεράστια οικοδομικά συγκροτήματα κοσμούν την πόλη, δρόμοι έχουν διανοιγεί και η Θεσσαλονίκη είναι σήμερα μια μεγαλούπολη όπου διασταυρώνεται το ιστορικό παρελθόν του Βυζαντίου και ο σύγχρονος κοσμοπολιτισμός. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη δύσκολη και μια πόλη η οποία επειδή από τις μεγαλοπόλεις ήταν πολύ κοντά στα σύνορα, τα βόρεια, είχε ένα ειδικό καθεστώς. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή ότι στη Θεσσαλονίκη πάντα παίρνανε αυτά τα μέτρα και συντηρούσαν ένα τέτοιο κλίμα τρομοκρατίας. Ο κάθε συνδικαλιστής είχε και από ένα χωροφύλακα ασφαλίτη από πίσω που παρακολουθούν. Όχι διακριτικά για να παρακολουθεί τις κινήσεις, δεν γινόταν γι' αυτό, όχι. Η παρακολούθηση είχε στόχο τους υπόλοιπους. Πού ακούστηκε να λέγεται νύμφη του Θερμαϊκού χωρίς να φοράει το πέπλο της? Ένα πέπλο κομψά στολισμένο από το μοναδικό οίκο μόδας της ελληνικής φύσης. Κρίμα που δεν το φοράει πιο συχνά. Τι, μήπως φοβάστε το κρύο? Εγώ έκανα πάρει εδώ στη γειτονιά με πολλούς ανθρώπους, φίλους, γείτονες κτλ. Με βλέπαν μαζί τους, την άλλη μέρα, την ασφάλεια. Γιατί κάνει την παρέα του μπακάλι. Όλοι οι άλλοι δεν με χαιρετούσαν στον δρόμο. Αφού σου λέω, μόλις χαιρετούσες κάποιον, επιδεικτικά δείχνανε καταρχήν έτσι με κάποιο τρόπο την ταυτότητα ότι είναι αστυνομικός, τα στοιχεία σου αρχίζαν. Αν ήταν νέος, τον βρίσκανε από ποιο χωριό είναι, καλούσαν τον πατέρα του. Άλλοι αντέξαν με μιλούσαν, άλλοι δεν αντέξαν, δεν μιλούσαν. Του λέει, Βαγγέλη, θα βρούμε τον πελά μας, μην έρχεις κοντά μας. Υπήρξαν άνθρωποι εκείνη την εποχή, οικοδόμοι, οι οποίοι δεν προλαβαίνανε να φτιάξουν, να ολοκληρώσουν μεροκάμετο. Δηλαδή πιάνανε την δουλειά στην οικοδομή το πρωί, σε ένα τέταρτο, μισή ώρα είχαν πιάσει το αφεντικό και είχε φύγει από τη δουλειά. Πηγαίνοντας πολλές φορές το πρωί, πηγαίναμε για τη δουλειά, αναγκαζόμουν, έπαιρνα και τη γυναίκα μαζί μου. Ευτυχώς ήμουν εδώ στη Νιάπολη το Λιβαδότη, έπαιρνα και τη γυναίκα μαζί μου. Μην τυχόν να πάω τίποτε να ξέρει. Την αυγή μας τη δίνανε στο περίπτερο διπλωμένη και πόσοι την παίρναν την αυγή εκείνη την εποχή. Ήταν αυγή. Με καλούσαν στην ασφάλεια να αποκηρύξω το Κομμουνιστικό Κόμμα, να αποκηρύξω τον αδερφό μου, να αποκηρύξω την αδερφή μου, να αποκηρύξω τον πατέρα μου. Εγώ δεν το βάζα κάτω. Αυτά πάμε όπως ξέρετε, γίνονταν τακτικά. Και είχαν γίνει και στις εκλογές του 1961, σε αυτές που λέμε εκλογές της βίας και ρωθίας. Όπου εγώ θυμούμαι ότι δεν μπορούσαν της αριστεράς οι υποψήφοι να μιλήσουν. Τους πλησίαζε η χωροφυλακή και τους έλεγε εμπιστευτικά ότι έχουν πληροφορίες για επεισόδια και τους ζητούσαν να φύγουν. Ο πρόεδρος της κυβερνήσης, ο κύριος Καραμανλής, συνοδευόμενος από τους υπουργούς κυρίους Θεολογή, την Μακρύν, Μάρτιν, Βερτινή, την έκθεση εν μέσων θουσιωδών εκδηλώσεων. Ο πρόεδρος της κυβερνήσης, ο κύριος Καραμανλής, κηρύσσει επισήμως την έναρξη της 23ης Διεθνούς Εκθέσεως. Η Επιτροπή μας, τις αρχές του Μάη του 1962, το 1963, είχε αποφασίσει να γίνει μια συγκέντρωση εδώ για την ειρήνη. Και είχαμε παρακαλέσει να έρθει ο μιλητής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής, ο Ανδρέας Ζάκας. Μας είπαν από την Αθήνα ότι ο Ζάκας κολλείεται και αντί του Ζάκα θα στείλουμε τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Εκεί η μοίρα επέλεξε τον Γρηγόρη τον Λαμπράκη, ο οποίος, έχοντας υπόψη και τα επεισόδια που είχαν προηγηθεί, ήξερε τι τον περιμένει. Γνώριζα ποιος είναι ο υπόκοσμος της Θεσσαλονίκης και πώς είναι δυνατόν αυτός ο υπόκοσμος να κινητοποιηθεί εις βάρος του Γρηγόρη. Και τον είδα και την παραπονή, δηλαδή όταν μου είπε ότι φεύγει τη Θεσσαλονίκη. Και πράγματι είχε ορισμένες επιφυλάξεις. Αλλά απλώς και μόνο του συνέστησα προσοχή. Εδώ η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο. Εδώ γίνονται όλοι παιδιά. Ξένιαστα, χαρούμενα, ευτυχισμένα. Μας πείτε πως δεν θέλετε να ξαναδείτε τον κόσμο αφιψηλού, θα είναι ψέματα. Η απόφασή μας της Επιτροπής ήταν η συγκέντρωση να γίνει την Κυριακή 19 Μαΐου. Αλλά πληροφορηθήκαμε ότι εκείνη την Κυριακή επρόκειτο να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη ο στρατηγός Ντε Γκολ.
Τερματίζει την επίσκεψή του εις Αθήνας, ο Γάλλος Πρόεδρος μετέβει στην Θεσσαλονίκη. Στο αεροδρόμιο της Μίκρας τον υποδέχεται ο διάδοχος Κωνσταντίνος, συνοδευόμενος από τον πρίγκιπα Μιχαήλ και παρισταμένων των υπουργών Βορείου Ελλάδος κ. Μανέντη και Εθνικής Αμήνης κ. Πρώτο Παπαδάκη. Εν συνεχεία, ο στρατηγός Ντεγκόλ μετέβει εις Σέδες, όπου επρόκειτο να λάβει χώραν η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης για την ειρήνη αγνοούν ότι στη διάρκεια της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου πραγματοποιείται η πρόβα τζενεράλε της επιχείρησης Καρπίτσα. Για την προστασία, υποτίθεται, του στρατηγού Ντεγκόλ, η χωροφυλακή κινητοποιεί τους παρακρατικούς της Θεσσαλονίκης. Λούμπε προλετάρι, ή μέλη του υποκόσμου οι περισσότεροι, ακροδεξιοί και παλιοί συνεργάτες των Γερμανών, για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και από τους χωροφύλακες, φορούν μια καρφίτσα στο πέτο. Μας ειδοποίησε το 7ο αστυνομικό τμήμα, την οποία ήταν ο καπελώνης υπεύθυνος εκεί, και μας είπαν ότι κατεβείτε κάτω, εκεί στη Μακεδονία Παλάς, να κανονίσουμε τι θα γίνει. Και από εκεί, ανά δύο-δύο, πάρει εκείνη στο Μέγαρο, σε εκείνη το Μέγαρο και από πάνω κοιτάζεται. Κινήσεις, μηνύσεις, αυτά ήταν. Από καρφίτσες βάλανε και σκετάβουν. Είχατε μια καρφίτσα, ναι, για να διακρίνετε... Να διακρινόμαστε ανάμεταξύ μας. Τρία είναι τα πρόσωπα που καθοδηγούν τους παρακρατικούς. Ο Κωνσταντίνος Μίτσου, επιθεωρητής χωροφυλακής Βορείου Ελλάδος. Ο Ευθύμιος Καμουτσής, διευθυντής αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Πολιτικός επιπλέον ο Γιάννης Χολέβας, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος. Έφυγε ο Ντεγκόλ, πήγε στο μέρος του, στο Μακεδονικό, στο αυτό, στο λένε, που τον πήγανε να φάει, να ξεκουραστεί. Και από εκεί τελείωσαν, φύγαμε εμείς. Ήταν ημέρα Κυριακή. Και μεταθέσαμε την ημέρα της συγκέντρωσης από την Κυριακή 19 στην Τετάρτη 22 Μαΐου. Για να πραγματοποιήσουν την εκδήλωση, τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Θεσσαλονίκης έχουν νοικιάσει το Πικαντήλι, μια αίθουσα διασκεδάσεως. Ο ιδιοκτήτης της ονομάζεται Δημήτριος Κούμπος. Για τους διοργανωτές, τα προβλήματα αρχίζουν τις παραμονές της συγκέντρωσης. Την παραμονή της εκδήλωσης, της συγκέντρωσης, ο Κούμπος είχε εξαφανιστεί. Τον ψάξαμε εδώ εκεί για να μας δώσει το κλειδί, να κάνουμε τις προετοιμασίες, τις εγκαταστάσεις, μικροφωνικές κτλ. Κάποτε το βρήκαμε στο τηλέφωνο και μας είπε ότι δεν σας δίνω την άποψη. Και ο λόγος άρχισε να λέγει διάφορα πράγματα, στο τέλος είπε φροντίστε με την αστυνομία να μας επιτρέψει και τα λοιπά, κάτι μπερδεμένα πράγματα. Το Πικαντήλι είναι εδώ στο τέλος, επομένως εκεί νησίδα στη μέση δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Ήταν αδύνατο να γίνει φόνος στο Πικαντήλι. Γι' αυτό έπρεπε να ματαιωθεί. Ενώ οι διοργανωτές προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα της αίθουσας, μαθαίνουν ότι υπάρχει σχέδιο επίθεσης εναντίον του Λαμπράκη. Τετάρτης, 22 Μαΐου, είχαμε πληροφορηθεί ότι οι παρακρατικοί θα έκαναν επίθεση, θα κακοποιούσαν το Λαμπράκη. Η πληροφορία αυτή μας την έδωσε μία λογίστρια, Τούλα Θεοφανίδου. Μου τηλεφώνησε στα γραφεία της ΕΔΑ, η γυναίκα μου, η οποία δούλευε λογίστρια σε ένα γραφείο. Μου ζήτησε να συναντηθούμε καθοδόν. Της ρώτησα τι συμβαίνει, μου λέει δεν μπορώ να στο πω από τηλέφωνο, αλλά κατέβα κάτω εσύ, έρχομαι και εγώ και συναντιόμαστε στη μέση του δρόμου. Πραγματικά, σε λίγη ώρα συναντηθήκαμε στη μέση του δρόμου και της ρωτάω τι συμβαίνει. Ήτανε αναστατωμένη αρκετά και μου λέει ότι με συνείδηση ήρθε στο γραφείο μου ο Άγιος ένας τερκυκλάς, ένας ο οποίος κάνει μεταφορές με το τερκυκλό του και λέει στη γυναίκα μου και της λέει ότι πρόκειται να έρθει εδώ κάποιος Λαμπράκης, πρόκειται να τον δολοφονήσουν, κοίταξε τι πρόκειται να κάνουν οι δικοί σας εκεί πέρα να τον σώσουν τον άνθρωπο. Το μεσημέρι της Τετάρτης έφτασε ο Λαμπράκης με το αεροπλάνο, ορισμένα μέλη της Επιτροπής και ο Λαμπράκης πήγαμε στην αστυνομική διεύθυνση, ζητήσαμε τον αστυνομικό διευθυντή, τον Καμουτσί. Καταρχήν ο Λαμπράκης του είπε για το θέμα του Κούμπου.
Στην αρχή έκανε πως δεν γνώριζε, αλλά στη συνέχεια μας είπε ότι αυτό το κέντρο δεν έχει έξοδο κινδύνου και το παρατηρήσαμε ότι λειτουργεί χρόνια τώρα ως χορευτικό κέντρο, ως κέντρο διασκεδάσεως. Πώς λειτουργεί. Είπε θα φροντίσω εγώ να τον βρω και τα λοιπά, θα κοιτάξω να τον βρω τον κούμπο και κάτι μπερδεμένα πράγματα. Θέλανε να ματαιωθεί η νόμιμη συγκέντρωση και με τη βεβαιότητα ότι ο Λαμπράκης, δεδομένου του ζωηρού χαρακτήρος του, όπως λένε οι ίδιοι στις απολογίες τους, ο Μίτσου ιδίως, θα επερπάταγε μόνος του. Είχαν την εικόνα αυτή με το πανό απλωμένο μπροστά του στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το ετώνησε ότι έχω πληροφορηθεί ότι θα επιτεθούν εναντίον μου και σας παρακαλώ η αστυνομία να προστατεύσει και τη συγκέντρωση και εμένα. Έχω, λέει, γνώση αυτής της πληροφορίας και μη στεναχωρήστε, εμείς θα προστατεύσουμε την συγκέντρωση και εσάς. Εκ των ενόντων βρέθηκε η αίθουσα του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, ΔΕΣΚ το λέγαμε τότε, στην Βενιζέλο και Ερμού γωνία, τέταρτος όρφος, ήταν κάτι ψηλά, και μεταφέρθηκε εκεί η συγκέντρωση. Πήγα το απόγευμα της, λίγη, 2-3 ώρες πρώτη συγκέντρωση, της ώρας της συγκέντρωσης, πήγα στον Κοσμοπολίτη, στο δωμάτιό του, να τον επισκεφτώ, επειδή είχαμε κάποια προσωπική επαφή και μου επανέλαβε ότι έμαθες κι εσύ και το άκουσες κι εσύ ότι πρόκειται να επιτεθούν εναντίον μου. Εγώ όμως θα κάνω το καθήκον μου. Τετάρτη με δοπιάνε και θέλω στο πέμπτο να πας, λέει. Σηκώνομαι κι εγώ και πάω στο πέμπτο. Εγώ, νομίζοντας ότι καταρρίξουν για μας που πήγαμε στον Τεγκόλ. Η αίθουσα ήταν γεμάτη ήταν. Και στα σκαλοπάτια είχε. Τώρα κοίταξε να δει. Ο Κατσούλης είχε το πάνω χέρι εκεί. Έχουμε κέραβε. Και λέω, ο στόχος μας είναι ο Λαβράκης. Δύο-δύο, ο στόχος μας είναι ο Λαβράκης. Στην κατοχή και με τους εκλέους ήμουν ο καλύτερος Σαταδόρος. Με λέει η γυναίκα μου, λέει, άμα πας στη συγκέντρωση, λέει, στο Λαμπράκη, θα χωρίσουμε. Λέω, 100 γυναίκες θα μπορώ να κάνω. Και πράγμα ξεκινά. Μια ώρα πριν από την οριστήσα για τη συγκέντρωση, ορισμένα μέλη της Επιτροπής πήγαμε έξω από το Πικαντήλι και θέλαμε να ανακοινώσουμε στον κόσμο και αυτούς οι οποίοι θα έρχονται στη συγκέντρωση ότι είχαμε αλλάξει τον χώρο της συγκεντρώσεως. Μάλιστα είχαμε αναρτήσει και μια χάρτινη ανακοίνωση ότι η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοκρατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος. Εκείνη την ώρα ήρθε μια ομάδα τραμπούκων με επικεφαλή τον Σπύρο Κοντζαμάνη. Τον ήξερα να πούμε τον Σπύρο τον Κοντζαμάνη, γιατί ερχόταν κάθε πρωί στο γαλακτοπολείο και έπαιρνε να πούμε, έτρωγε γάλα, κακάο, βουτυρό μέλι και δύο ψωμάκια και καθόταν πάντα στο ίδιο τραπεζάκι. Δεν άλλαζε τραπεζάκι. Και ήμασταν φίλοι να πούμε, πού να ξέρω όμως εγώ ότι αυτός είναι στις οργανώσεις. Βγαίνω λοιπόν έξω από το γαλακτοπολείο, βλέπω λοιπόν τον Κοντζαμάνη και κάτι άλλο. Σκίσανε την ταμπέλα. Και εμένα μου έκανε κάποιες μικρό μεταφορές για να πούμε ένα τρίκυκλο, δίκυκλο. Αλλά για να πάρει άδεια ουσιαστικά του τρικύκλου με καλάθι ήταν με το σκιάζο, έπρεπε να δίνει πληροφορίες περί των κομμουνιστικών κινήσεων στη Θεσσαλονίκη. Επειδή μου έκανε κάποιες μικρό μεταφορές και είχε αναπτύξει κάποιο θάρρος απέναντί μου, μια μέρα μου είπε ότι ξέρετε, σας έχουν για κομμουνιστή, αλλά εγώ τους είπα ότι δεν είστε κομμουνιστής. Ο Κοντζαμάνης είχε πάει πιο μπροστά. Ο Κοντζαμάνης είχε πάει πιο μπροστά. Και όπως έμαθα μετέπειτα, ο Κοντζαμάνης πλακώθηκε μια 30 το Ψόγλου. Ήταν ώρα που έρχεται από πίσω μου και η μέρη το Ψόγλου. Και τι λέει, και εσύ μωρία εδώ πέρα, τι λέει. Και τη δίνει μια κλωσιά. Τη δίνει μια κλωσιά, ο πίσω μου κατρακυλάει λοιπόν αυτή και βγάζει τον γκλόψ. Βγάζει λοιπόν τον γκλόψ να τη χτυπήσει και τον έπιασε τον γκλόψ από τα χέρια. Αυτός με ξέφυγε και παίρνει λοιπόν μπροστά από το τραπεζάκι από το καλαθοπουλείο που είχα ένα καθίσμα, το ξεμεντονίζει πάνω στην Μαρία τη Φουγαριάρα. Και βέβαια έγινε μια συμπλοκή με ορισμένους δικούς μας και απεχώρησαν αυτοί ανενόχλητοι, ενώ βρισκόνταν εκεί
και αστυνομικά όργανα. Όχι. Πού να το πιάσει η αστυνομία. Γιατί δεν μπορεί να το πιάσει η αστυνομία. Φοβάται την προστάτευε η αστυνομία. Λίγη ώρα αργότερα θα ξεκινήσει μία από τις πιο διαβολικές νύχτες στην ιστορία της πόλης. Περίπου 400 αγανακτισμένοι παρακρατικοί πολιορκούν το κτίριο της συγκέντρωσης. Παρουσία 180 ανδρών της χωροφυλακής. Επικεφαλής τους ο στρατηγός Μίτσου και ο συνταγματάρχης Καμουτζής. Λόγω της φασαρίας στο χώρο της εκδήλωσης, στον τόπο φθάνουν και διάφοροι περαστικοί. Εγώ δεν είχα ιδέα για το κίνημα της ειρήνης τότε. Την είχαμε κάνει κοπάνα τελευταία ώρα από το φροντιστήριο και βολτάραμε στην Τζιμισκή. Βλέπουμε λοιπόν στο πεζοδρόμιο της Ερμού πάρα πολύ κόσμο μαζεμένο. Υπήρχε και αστυνομία, αρκετή. Ενώ ήταν Τετάρτη βράδυ που τα καταστήματα είναι κλειστά και εκείνος ο χώρος είναι, αποτελείται κυρίως από καταστήματα και γραφεία. Και τα βράδια Τετάρτης και Σαββάτου ήταν πολύ αραιή η κίνηση. Εκεί που σε έχουν βγάλει μια φωτογραφία με ένα σιδερολωστό. Πώς έγινε αυτό? Το αυτό δεν είναι σιδερολωστός, είναι μια βέργα που βάζουν καλώδιο. Τότε βάζαν καλώδια. Κάποιος την τράβηξε και την πέταξε και την πήρα εγώ. Την πήρα εγώ και την πήρα στο Αλωνικίδη. Αν στο είπε, δεν ξέρω. Πήρα στο Αλωνικίδη, του λέω, δεν τραβάει μια φωτογραφία. Οι παρακρατικοί δεν ήταν μόνοι τους κάτω. Ήτανε ανώτεροι και μεσαίοι και μικροί αξιωματικοί της αστυνομίας. Εστολή με πολιτική περιβολή. Ήτανε μαζεμένοι. Έτσι, διάφοροι ογκώδεις τύποι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι φωνάζανε διάφορα συνθήματα του τύπου «Γιαδά στη Βουλγαρία», «Θάνατος στα κουμούνια». «Βούλγαροι, μη θέλουμε πόλεμο, να πάτε στη Βουλγαρία». «Λαμβράκι θα πεθάνεις» και όχι μόνο αυτό, αλλά άρχισαν και λιθοβολισμό κατά των γραφείων, σπάζαν τα τζάμια. «Δεν προλάβαμε να κλείσουμε και τα παντζούρια, σπάσαν όλα τα τζάμια». Και πρέπει να τονίσω ότι όλοι οι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι. Πού βρέθηκαν οι πέτρες. Και βλέπω ότι είχαν κρεμασμένα όλοι, ας πούμε, κάτι σακουβαγιά, κάτι σάκους και είχαν τις πέτρες μέσα. Ήταν τρομακτική η κατάσταση. Τρομακτική, πώς το λένε, δηλαδή, σκεπτόσον αν θα φύγει ζωντανός. Τα μέλη της Επιτροπής τηλεφωνούν στα γραφεία της ΕΔΑ ζητώντας βοήθεια. Εκεί βρίσκεται ο βουλευτής Καβάλας Γιώργος Τσαρουχάς. Ο πατέρας μου ήταν στα γραφεία της ΕΔΑ που ήταν Ερμού και Αριστοτέλους. Ήξερε τι εστί Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά δεν πρόλαβε τίποτα. Κατευθύνθηκε καταρχήν στην αστυνομική διεύθυνση να βρει τον αστυνομικό διευθυντή. Δεν τον βρήκε και ήρθε στη συγκέντρωση. Τον δίρανε πριν μπει στην αίθουσα της εκδήλωσης, τον βάλανε στο ασθενοφόρο και μάλιστα φώναζε «πιάστε τους» και τον ακούγαν απαθής. Και στην πορεία του ασθενοφόρου, στην οδό Ιωνός Δραγούμη, άλλοι τραμπούκοι σταμάτησαν τον ασθενοφόρο, τον κατέβασαν κάτω, τον κακοποίησαν άγρια, μέχρι που τον αναισθητοποίησαν και έτσι ανέστητο τον μετακόμισαν στο σταθμό πρώτων βοηθειών, στον Ερυθρό Σταυρό και από εκεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Αλλά εγώ είχα σάλθει την πληροφορία. Τον Τζαρουχά τον πήγανε τρεις χωροφύλακες στον ίδιο πρώτο βοηθειών. Και γράψανε μετά ότι προσεκομίστη εκεί, λέει, ότι ήρθε πεζή εδώ στο Τζαρουχά. Δεν λειτουργήσε η δολοφονία. Υπήρξε μια υπερβολή του φανατισμού πια στο Τζαρουχά, που κινδύνευσε να ματαιώσει τη δολοφονία αυτή. Γιατί τι θα κάνανε. Ο Δαντράκης μιλούσε ακόμη όταν ο Τσαρουχάς έτρωγε το πολύ εκείνο ξύλο. Τι θα κάνανε. Αν δεν σκοτωνόταν ο Τσαρουχάς, θα γινόταν μετά η δολοφονία του Λαβράκη. Δύο βουλευτές θα σκοτώνανε εκείνη την ημέρα. Εν πάση περιπτώσει, την ορισμένη ώρα κατέβηκε ο Πάτσας να πάει να πάρει από το ξενοδοχείο τον Λαμπράκη και τον Ριγόπουλο. Η απόσταση από το κτίριο της συγκέντρωσης με το ξενοδοχείο Κοσμοπολίτου ήταν περίπου 70-80 μέτρα, όχι περισσότερα. Όταν έρχονταν ο Πάτσας με τον Λαμπράκη και τον Ριγόπουλο, έγινε το hors d'oeuvre, θα έλεγα, η πρώτη επίθεση κατά του Λαμπράκη, τον χτύπησαν στο κεφάλι και μόλις πρόλαβαν να μπουν στην είσοδο του κτιρίου, την οποία έκλεισαν και έμεινε μάλιστα απ' έξω ο Ριγόπουλος. Και όταν ανέβηκε ο Λαμπράκης επάνω, εμείς το χειροκροτάγαμε και ο Λαμπράκης μας έδειχνε τον καρούμπαλο εδώ.
θα έχει φάει την πουνιά. Και στην αρχή και στο τέλος της ομιλίας του, την οποία έκλεισε με την ευαγγελική ρίση «Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι οι Θεού κληθήσονται», είχε κάνει εκκλήσεις και έλεγε «Είμαι ο βουλευτής Λαμβράκης και απευθύνομαι στον Υπουργό Βορείου Ελλάδος, τον Νομάρχη, τον Αστυνομικό Διευθυντή, τον Διοικητή της Ασφάλειας, να προστατεύσουν τη συγκέντρωση και τους συγκεντρωμένους και τη δική μου ζωή». Ότι διαβάνω και τον διαβιώνω ότι η έξοδος του είναι ασφαλής και ότι δεν πρόκειται να πάει τίποτα. Μόλις βγαίνουμε έξω, κλείνει την πόρτα, μένω εγώ να πέσει καμιά τριανταριά άτομα. Και αυτοί κλείσανε την πόρτα, παρούσαν την πόρτα να μην βγουν οι άλλοι 200-300 που ήταν μέσα, με το σκεπτικό ότι η δουλειά θα καθαρίσει έτσι. Διότι αν βγαίνανε όλοι, δεν θα γινόταν, δεν θα μπορούσαν να κάνουν και τη δολοφονία. Αυτή είναι η είσοδος του κτηρίου, η οποία δεν είχε αυτή την κατάσταση όπως αυτή βλέπουμε εδώ. Αυτές είναι μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Σιδερένια πόρτα και βγαίναμε. Βγήκαμε από την πόρτα εκεί πέρα. Πάει με τους τρεις αξιωματικούς που ανέβηκαν απάνω και διαβεβαίωσαν το Λαμπράκι ότι είναι σε ασφαλής και μπορείς να φύγεις. Το λέω το Λαμπράκι, μην κουνιάς εδώ γιατί είμαστε διαφωνιστημένοι. Δεξιά και αριστερά όλοι τραπούκι με ρόπαλα, όπως σε χτυπήσαν και όπως. Εδώ απέναντι λέω, στο φοκάλο, είναι ο Καμουτσής, ο συνταγματάρχης. Πάμε να το δούμε. Και για μια στιγμή ο Λαμπράκης είδε απέναντι τον Καμουτσή, πήγε μόνος του. Πήγε μόνος του, κάτι είπαν, το οποίο δεν το ξέρω. Λέει αυτό και αυτό, λέει, σας παρακαλώ, θέλω την προστασία σας. Και εγώ και Ελληνόφιλοι. Και λέει ο συνταγματάς του Καμουτσής, λέει θα φέρω δυο λεωφορεία και σας πάω. Και του λέω εγώ το Λαμπράκι μου κουνιέσαι γιατί την πάταμε το 1958. Μας πήγαν στην εταιρεία, μας πλακώσανε και λέω ο Λαμπράκης εκεί την ώρα όπως ήρθαμε έτσι θα φύγουμε. Και επέστρεψε και αρχίσαμε την πορεία, εδώ ξεκινάμε. Εδώ ξεκινάμε, επαναλαμβάνω προηγείται ο Λαμπράκης με τον Πάτσα και με τον Παπαδημητρίου και σε απόσταση 5-6 μέτρων ήμασταν, 5-6-7, φτάσαμε εδώ περίπου. Εδώ περίπου. Και από το πεζοδρόμιο εκείνο είδε αυτούς τους 5-6 τραμπούκους και γύρισε έτσι ο Λαμπράκης και είπε «Δεν τους βλέπετε, κοιτάξτε κατάντε». Αυτή, επαναλαμβάνω, ήταν η τελευταία του φράση. Λέω τον Κοτσαμάνι να φύγουμε. Σήκω να φύγουμε γιατί εδώ τα βλέπω τα πράγματα να γίνει φασαρία. Και παίρνουμε, ανεβαίνω στο τρίκυκλο, εκεί έρχομαι, κάθομαι στο τρίκυκλο όπως κάθομαι τώρα. Αλλά εκεί είχε μαζευτεί κόσμο. Από κάτω φωνάζανε Βουργάροι και σκατά και άλλοι φωνάζανε κομμουνιστέ και τίποτα και πετροπόλεμο γινότανε. Και εκείνη την ώρα τον χτυπάει ο Μανολίδης, ταυτόχρονα και το τρίκυκλο περνάει ανάμεσά μας, γρατσουνάει το Λαμπράκι, σκίζει το παντελόνι και τον έριξε κάτω. Αυτοί έγιναν σε μηδέν χρόνο. Σε μια δόση εγώ γράφηκαν το τρίκυκλο και φύγαινε και εδώ. Και άλλος πηγαίνει, άλλος κατεβαίνει, άλλος ανεβαίνει. Ένα παντολισμός. Τρέφω εγώ να πούμε, στο περίπτωρο ανεβαίνω απάνω, βλέπω το Μανολίδη σκυμμένος πάνω στην καρότσα. Πρε κουφάλα το λέω να πούμε, γιατί πολύ μιλάω γαλλικά. Το πιάνω από τα μαλλιά, το λέω ρε πούσε θα πεθάνεις. Ωρα πούσε, τι θέλει λέω, πώς ανέβηκες σε πάνω. Ακούμε ένα ηλιγκιώδη ας πούμε θόρυβο. Γυρνάμε και κοιτάμε λοιπόν ένα τρίκυκλο. Και πάνω στο τρίκυκλο να έρχεται και πάνω στο τρίκυκλο να γίνεται μία μάχη. Βγάζει περίστροφο, να μην τη δώσει. Εγώ το πλακώνω τώρα με τα πόδια, τσαπλωμένος έτσι πάνω στον άπλο στην καρότσα, έβαζε το χέρι στο πρόσωπο, χτυπούσε και το πιστόλι. Το πέφτει στο λωμίδι, εδώ στη γωνία. Αφού μόλις κάναμε τη στροφή πάλι στη μισή, κοντά στο ελληνικό φορά, τον βγάζω νοκάουτ. Και φεύγω εγώ. Και φεύγω ματωμένος. Τραβάω στο νερό σταυρό. Πάω,
Εδώ έτσι και έτσι είμαι χτυπημένος από τη βασαρία εκεί. Με λέει, ήσουν εκεί τα επεισόδια. Επεισόδια γίνηκαν και δεν ήξερα εγώ τι ήταν. Εκεί λοιπόν βλέπουμε τον Εμμανουηλίδη, τον Χατζιαποστόλ να εξουδετερώνει τον Εμμανουηλίδη, να πηδάει ο Εμμανουηλίδης και να το σκάει και αμέσως να πέφτει από την καρότσα ο Χατζιαποστόλου και να πιάνει, να εμποδίζει, να προσπαθεί να σταματήσει τον Κοτζαμάνη. Με τη στροφή τα τετάνια τσίμιση που γίνεται, σταματάει και εγώ κατεβαίνω να τον πιάσω. Με τέτοιο που κάνω να κατεβώ, με δει την προτείνω. Με δει την αυτή, την βλέπει σημάδι, 34 χρόνια είναι. Όταν φτάνουμε εμείς πια, ο Χατζιαποστόλου είναι τραυματισμένος, αιματωμένος και ας πούμε τον κρατάει. Ήμασταν γύρω πια κάποιοι άνθρωποι και κάναμε μια βοήθεια, μια συμπαράσταση στο Χατζιαποστόλου προκειμένου να μην φύγει ο Κοντζαμάνης. Ήταν δηλαδή ένα είδος, πώς να σου πω, φρουράς, ας πούμε. Παίξαμε το ρόλο μιας άτυπης αστυνομίας, αλλά τελείως ασυνείδητα. Από εκεί και πέρα, ανέλαβε ο λαός, ως εκεί σταματάει το ιστορικό μου. Και φεύγει ένα από τα παιδιά, ένας από αυτούς που μαζευτήκανε, που δεν ήμασταν πολλοί στην αρχή, και ψάχνει να βρει ένα ψάχνει. Και ύστερα από κάποια ώρα, που δεν ήταν λιγότερο από 10-15 λεπτά, έφερε έναν τροχονόμο από την μας είπε, στη Διαγώνιο κατάφερε να τον βρει. Εκπαιδούσε η υπηρεσία τροχονομική. Συνήθως, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου τότε λεγόταν, σήμερα τη Μεχή. Βρισκόμουν στη διασταύρωση περίπου Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αγίας Σοφίας. Γύρω από ένα τρίτικο φορτηγό, φυσικά κίνησε η περιέργεια, έτρεξα λίγο προς τα εκεί. Στο διάστημα αυτό λοιπόν, εμένα μου ήρθε η ιδέα, ρε παιδιά, να γράψουμε τον αριθμό του τρικύκλου, ας πούμε. Και σκύβω να γράψω τον αριθμό του τρικύκλου. Και βλέπω ότι ήταν σκεπασμένος με μια πατσαβούρα, με ένα πανί. Μέσα στο κουβούλι της μοτοσυκλέτας εκαθόταν ο οδηγός. Και γύρω από τον οδηγό, γύρω αυτό, βέβαια είχε η πρόθεση να φύγει. Ίσως ο κόσμος αυτός που ήταν να τον εμπόδισαν. Θυμάμαι τη φάτσα του δηλαδή. Αλλά δεν τον θυμάμαι να. Δηλαδή θυμάμαι μια αίσθηση δικαιολογίας, μια αίσθηση περισσότερο να. Ότι δεν έγινε τίποτε. Μου είπε κατ' επανάληψη να τον αφήσω να κάνω στραβά μάτια και κάτι τέτοια. Να κάνω ότι δεν τον βλέπω, δεν τον καταλαβαίνω, δεν τον βλέπω και να φύγει. Φυσικά αυτά δεν τα έλαβα υπόψη μου, διότι είχα τη γνώμη ότι κάτι συμβαίνει. Χωρίς να γνωρίζω τι είχε συμβεί παραπέρα, επαναλαμβάνω, 500 μέτρα μέσα στην πόλη που δεν είναι ούτε ευθεία κλπ. Και ευτυχώς που έκαναμε αυτή τη δουλειά, το ευτύχημα. Συμπεριφερόνταν κάπως, δεν μου δείχνει, αλλά έδειχνε ότι είχε κάποιο θάρρος, κάπου καλυπτόταν ο άνθρωπος αυτός, από κάπου. Μάλιστα είχαν έρθει και κάνα δύο πολίτες. Πολίτες ήταν, τι ήταν, τι δεν ήταν, αντιλαμβάνεσαι τώρα τι δεν γνωρίζω βέβαια, ούτε και το δισαγόρο, ούτε και σήμερα, να τον αφήσω γιατί πάει. Δεν, ούτε και εκεί έλαβα υπόψη μου. Δεν υποχώρησα καθόλου. Στο καθήκον και μόνο. Την ίδια ώρα οι σύντροφοι του Λαμπράκη προσπαθούν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο για να βρεθούν μπροστά σε μια πολύ περίεργη σύμπτωση. Εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι ότι πρέπει να μεταφέρω το Λαμπράκη. Ξεκινώ, αφήνω το Λαμπράκη εδώ. Ξεκινώ και πηγαίνω προς τα εκεί. Ένα αυτοκίνητο άσπρο από τη Βενιζέλο στρίβει προς την Ερμού. Μπαίνω μπροστά, κάνω σήμα να σταματήσει. Δεν σταματάει. Περνάει και ένα δεύτερο, δεν σταματάει. Οπότε στο τρίτο μπαίνω μπροστά διαφορετικά και τον υποχρεώνω να σταματήσει. Γυρνώ πίσω μαζί με τους άλλους φίλους της Ειρήνης, παίρνω το Λαμπράκι και το βάζω μέσα στο Volkswagen. Είναι μικρό, μπαίνω στην δεύτερη θέση και κρατώ τον Λαμπράκι αγκαλιά. Συμπτωματικά, σε παρένθεση, ήταν ένα αυτοκίνητο Volkswagen, το οποίο είχε τον οδηγό του Γενικού Γραμματέα Βορείου Ελλάδος, τον Χολέβα. Γι' αυτό έβαλα σε εισαγωγικά το συμπτωματικά. Λέω το σοφέρ, πάτα κόρνα και προχώρα. Μου απαντάει ο σοφέρ, ο οποίος φαινόταν ότι κάτι τον αποσχολούσε, είναι κόρνα χαλασμένη. Και πάλι δεν σε αυτό. Οπότε του βάζω τις φωνές δυνατά και του λέω, πάτα κόρνα βρε αδερφέ και προχώρα. Εγώ ήθελα ένα αυτοκίνητο για να κινούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος, μου είπε πήγαινε εκεί. Και πήγα εκεί και νίκιασα ένα Volkswagen. Το πήρα και το βάλα κάτω στο ξενοδοχείο, στο Αιγαίο που μέναμε.
και το βλέπω ξαφνικά βάζει τις φωνές ο Ρωμαίος. Παίρνει τηλέφωνο. Λέω, το αυτοκίνητο που μετέφερε το Λαβράκι. Ναι, μου, και πώς βρίσκεται εκεί, το νίκιασο μέχρι στο τηλέφωνο. Αλλά το θέμα ποιο ήτανε, το θέμα ποιο ήτανε. Κόρνα. Το θέμα της κόρνας. Κόρνα, κόρνα, ναι. Λέγε. Ναι. Διότι αυτός είχε έλεγε στον δρόμο που να ράχονται. Του λέγε ο Βέρος ο καημένος, ναι, που κουβάραγε το Λαβράκι. Χτύπα την κόρνα, άνοιξε ταχύτητα, γιατί πας έτσι. Και το απαντούσε ο Φουρναράκος. Δεν έχει κόρνα. Και όταν λοιπόν ξεκινήσαμε, το πήραμε, μπήκαμε και πήγαμε. Μπήκαμε και με αυτό πήγαμε, ήρθαμε στην Καλαμαριά. Ναι. Έτσι, με αυτό ήρθαμε. Στον δρόμο λοιπόν ο Μπέρτσος από τη χαρά του, γιατί την ημέρα είχαν διώξει το Μίτσου, κορνάριζε. Τι λέει, ρε, του λέω, πάνε το φτιάξετε αυτό. Λέει, αυτό έχει δύο κόρνες. Μία πάνω και μία κάτω. Έχει δύο κόρνες. Το αυτοκίνητο με τις δύο κόρνες, από τις οποίες δεν λειτουργεί καμία, φτάνει αργά-αργά στο νοσοκομείο Αχέπα. Λαμπράκης και Τσαρουχάς τοποθετούνται στο ίδιο δωμάτιο. Τη στιγμή που είδα τον πατέρα μου σε κακό χάλι και βέβαια μετά γύρισα και είδα τον Λαμπράκη εξαπλωμένο κάτω από ακτινογραφικό μηχάνημα, ο οποίος απλώς έναν ρόγχο έβγαζε, ούτε κουνιότανε ούτε τίποτε. Πρώτη φορά τον έβλεπα και από κοντά και μου φάνηκε και θηριώδης, έτσι, πολύ δυνατός, πολύ μεγάλος. Παράλληλα με τον τραυματισμό του Τσαρουχά, η δολοφονική επίθεση εναντίον του Λαμπράκη αρχίζει να εξελίσσεται σε σοβαρότατο πολιτικό πρόβλημα. Ο ιστορικός Σπύρος Λιναρδάτος διαβάζει όσα του είχε αφηγηθεί ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Κανελόπουλος. Εγώ πήρα τα μέτρα. Εγώ τηλεφώνησα στην πολεμική αεροπορία να ετοιμάσει αεροπλάνο για να μεταφερθεί νευροχειρουργός σε Θεσσαλονίκη. Επικοινώνησα με την Αυγή. Πρότεινα να στείλουν τον Γρυπονησιώτη. Μου είπαν ότι έχουν έτοιμο να φύγει το δώρο οικονόμου. Πρέπει να ήταν προχωρημένη ώρα γιατί είχα ξαπλώσει. Ήδη και είχα αποκοιμηθεί και τότε με πήραν στο τηλέφωνο και εκ μέρους του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Κανελοπούλου, ο οποίος μου μίλησε και μου είπε ότι θα ήθελα να πάτε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε μου λέει, στη διάθεσή σας υπάρχει αερόπλανο κλπ. Το οποίο βέβαια και έγινε. Εκεί ο ασθενής Λαμπράκης βρισκόταν σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου. Και ο πατέρας μου καθόταν στην πολυθρόνα, στον ίδιο θάλαμο και δεν ήταν και γιατροί καν εκείνη την ώρα. Ούτε γιατροί, ούτε νοσοκόμοι. Διέκρινε κανείς ένα είδος ευθυνοφοβίας στους γιατρούς, κατά τη γνώμη μου. Χωρίς να μπορέσω να το αντικειμενοποιήσω αυτό το λέω, αλλά να αμφισβήτητο το. Είχαν πάρει τις αποφάσεις τους λίγο αργότερα από ό,τι έπρεπε κλπ. Αυτό ίσως σημαίνει ότι είχαν κάποια ευθυνοφοβία. Όλο το βράδυ πιέζαμε τον Γρηγόρη στην καροτίδα, γιατί μόλις τον αφήναμε σταματούσε. Δεν είχαν αποφασίσει ακόμη να τον κάνουν τραχιοτομή. Μόλις παίρναμε το χέρι μας, σταματούσε η αναπνοή του. Εναλλάξε. Τρία άτομα φτιάχναμε αυτή τη δουλειά το βράδυ. Ο Γιάννης ο Γρηγοριάδης και ο Γιώργος ο Σαββίδης. Και ο Καβαζαράκης του έκανε μια τραχιοτομή πλέον για να διατηρηθεί στη ζωή, έτσι με τεχνητή αναπνοή. Μου είπε ότι ο Γρηγόρης είναι κλινικά νεκρός πλέον. Σε όλο αυτό το τραήμερο, το τετραήμερο και τη νύχτα, έξω από το νοσοκομείο Αχέπα, ήταν συγκεντρωμένος πολλής κόσμος, κυρίως φοιτητές, γιατί το νοσοκομείο Αχέπα είναι στον πανεπιστημιακό χώρο, κυρίως φοιτητές, νύχτα μέρα. Κάθε 2-3 ώρες μας κατεβάζαν, μας πιέζαν, δεν φτιάχνανε έναν κλειό και μας εκδιώκανε. Εκεί μπορώ να πω ότι ουσιαστικά ιδρύθηκε η νεολαία Λαμπράκη. Πήγα κι εγώ στο Αχέπα. Ήταν εκεί εγκατεστημένος ο Υπουργός Βορειοελλάδος, ο οποίος είχε χαμένο άνθρωπος. Πρέπει να πω ότι ήταν τελείως έξω από τα πράγματα. Κάποιοι άλλοι στο Υπουργείο ασφαλώς, ενδεχομένως ο Γενικός του Γραμματέας τότε. Ο Χολέβας στο Αχέπα ήταν. Ο Χολέβας έκανε ένα καλαμπούρι. Τώρα τι θέλουν, καλά έλεγε, τι θέλουν να. Κοιτάξτε, λέει, που φτάσαμε, λέει, οι αριστεροί να παρακαλάνε να πεθάνει ο Λαμπράκης και εμείς να παρακαλάμε να ζήσει. Εμείς παρακαλάμε να ζήσει όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά επειδή θα κατηγορηθούμε τώρα. Γι' αυτό, ενώ αν δεν ήταν έτσι, ας πέθαινε το σκύλι.
Σήμερον Δευτέραν και ώραν Δευτέραν και 15 πρωινήν. Εκ του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ ανακοινώθη ότι ο Γρηγόριος Λαμπράκης εξέπνευσεν. Ο Λαμπράκης νεκρός εδώ στο ΑΧΕΠΑ. Ένας ολόκληρος κόσμος που έχει ξημερωθεί ολόγυρα από φοιτητές και απλούς ανθρώπους της Θεσσαλονίκης με μια ελπίδα μήπως γυρίσει στο καλό, μήπως ο Λαμπράκης ζήσει τελικά. Ακούει απογοητευμένος τη θλιβερή είδηση και το πρόβλημα πια είναι τεράστιο για την χωροφυλακή Θεσσαλονίκης, για τον Ομάρχη, για τις αρχές. Αυτό είναι κάτι το πολύ θλιβερό, ξέρετε, και πολύ ταπεινό. Λοιπόν, είχαν αρχίσει ήδη οι κινήσεις αυτές και από τον Χολέβα και ιδιαίτερα από τον Ομάρχη τον Μονουσόπουλο, ο οποίος είχε αναλάβει αυτό τον ρόλο, για να πείσει τους συγγενείς ότι το καλύτερο είναι πλέον η κηδεία να γίνει εκεί στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα υπεδείκνυε και κάποιο παρεκκλήσι εκεί. Λοιπόν, όταν βέβαια απερίφθη, ούτε συζητήθηκε καν αυτή η πρόταση, άρχισε μετά να λέει ότι ένα αεροπλάνο είναι έτοιμο να πάρει την σωρό και τους συγγενείς πλέον από τη Θεσσαλονίκη, να πάει κατευθείαν για το αεροδρόμιο της Τρίπολης και από εκεί στην Κρασίτσα που είναι μόλις 8 χιλιόμετρα απ' έξω. Όταν ορισμένοι συγγενείς του Λαμπράκη δείχνουν να δέχονται τη λύση αυτή, ο κύριος Τσουκόπουλος χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα. Ότι δήθεν έχουν πληροφορίες ότι ο σκοπός τους είναι, επειδή δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση να γίνει η κηδεία, ούτε καν στην Κερασίτσα, να μας βάλουν όλους σε ένα αεροπλάνο και ενώ θα βρισκόμαστε στο Αιγαίο, να πηδήξει με αλεξίπτωτο ο πιλότος και εμείς να καταπαντιστούμε πλέον, δηλαδή κατά στον αέρα του Αιγαίου. Και αυτό του τρομοκράτησε. Πάντω λένε όχι, δεν το σκίσαμε εκείνο το πρωτόκολλο που είχαν κάνει εκεί και επιμείναμε πλέον η κηδεία να γίνει στην Αθήνα. Επέτρεψε μόνο να τον συνοδεύσουμε, την νεκροφόρο δηλαδή άμαξα, να τη συνοδεύσουμε δύο ταξί. Στο ένα επιβάστηκε η γυναίκα του, η σύζυγος του Λαμπράκη, η Ρούλα Λαμπράκη, η οποία είχε έρθει βέβαια όταν πληροφορήθηκε τα γεγονότα, και ένας μεγαλύτερος αδελφός του. Και στο άλλο, 3-4 άτομα της Επιτροπής. Η πορεία αυτή ήταν, μπορώ να πω, σαν τις πορείες που βλέπουμε στον κινηματογράφο. Και ξεκινάει μια φρενήρης πορεία. Δεν ήταν αυτοκηδεία, ήταν ράλι. Από εδώ, για το σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Να μπαίνει μπροστά ο νομάρχης, ο Μανουσόπουλος, και να ανεβοκατεβάζει το χέρι του. Λες και ήταν, ξέρω εγώ, τι ήταν, αξιωματικός των μηχανοκινήτων. Να τρέχουν έτσι. Οι τροχονόμοι να τρέχουν να σφυρίζουν. Η νεκροφόρα στην πλατεία να πέφτει. Μπαμ, η νεκροφόρα. Πώς δεν έφυγε ο Λαμπράκης μέσα να πέσει, έτσι, μακάβρια ιστορία. Δεν μας αφήσαν να ανέβουμε πάνω. Δεν θυμάμαι από πού μπήκαν τα αυτοκίνητα, από πού μπήκε ο ισορρός. Θυμάμαι ότι είχαμε κάποιος κόσμος πολιορκήσει, ας πούμε, κάπως στο σταθμό, προσπαθώντας να μπούμε, να δούμε τι γίνεται. Δεξιά και αριστερά, νέοι, αλλά και κόσμος, φωνάζουν το σύνθημα που θα μείνει ιστορικά πλέον, το σύνθημα που θα ακολουθεί το Λαμπράκι μέσα στο χώρο πια του θρύλου και της ιστορίας. Ο Λαμπράκης ζει. Δεν συνόδευσα μόνο την εισοδό του από εκεί εδώ, διότι εδώ στην Αθήνα είχε δημιουργηθεί ένα άλλο πρόβλημα πλέον. Γίνοντο πιέσεις στον Αρχιεπίσκοπο, στον Χρυσόστομο τότε, να μην επιτρέψει καταρχήν την νεκρόσιση μια κουλθία ή στο Μητροπολιτικό Ναό. Μετά του ζήταγαν επίμονα να μην παραχωρήσει το παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου για να γίνει λαϊκό προσκυνημά. Έτσι ευρέθηκα την Δευτέρα το πρωί, την Κυριακή δηλαδή, πέθανε ο Γρηγόρης το βράδυ, ευρέθηκα στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου, όπου αυτή τη στιγμή, αφού συζητούσαμε την όλη υπόθεση, το έγινε και ένα τηλεφώνημα. Πάντως το τηλεφώνημα αυτό πρέπει να ήταν από πολύ υψηλά ιστάμενο πρόσωπο, διότι και ο Αρχιεπίσκοπος μιλούσε με σεβασμό και ανέφερε τη λέξη «Κύριε Πρόεδρε».
Και λέει, όχι, δεν μπορώ, θα επιτρέψω τα πάντα. Διότι και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος είχε ιδιαίτερα συγκινηθεί, είχε συγκλονιστεί από αυτήν την δολοφονία. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Δαβάκης εδήλωσε τα παρακάτω. Ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου, δια του ισχυρισμού του, ότι ο Σπυρίδων Κοντζαμάνης συνελήφθη υποπολιτών, υβρίζει τα σώματα ασφαλείας, ενώ είναι εξακριβωμένον ότι ο δράστης συνελήφθη υπό του χωροφύλακος Χαραλάμπου Ασπιώτη. Οι αρχές επιμένουν λοιπόν ότι ήταν η αστυνομία που κυνήγησε και συνέλαβε το δολοφόνο. Και κυρίως ότι επρόκειτο περί τροχαίου ατυχήματος. Με μεθόδους που θυμίζουν μυθιστόρημα, τρεις δημοσιογράφοι θα αποκαλύψουν την αλήθεια μαζί με ορισμένους θαραλέους δικαστές. Θα ξεκινήσει έτσι η μεγαλύτερη πολιτική κρίση στην Ελλάδα και η αποκάλυψη του παρακράτους. Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Την άλλη Πέμπτη στις 11 το βράδυ. Γεια σας.